πάμε. Άντε πάμε να αρχίσουμε. Άντε πέστε να αρχίσουμε. Θέλω να σας καλωσορίσω στην εκδήλωση που κάνουμε σήμερα. Είναι η τελευταία εκδήλωση που κάνουμε με το διασυνοριακό πρόγραμμα που εφαρμόζουμε και τα δύο τελευταία χρόνια. Η λήξη του προγράμματος αυτού είναι στις 31 Δεκάτου του έτους αυτού και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τι κάναμε στο πρόγραμμα αυτό. Πριν όμως ξεκινήσω να σας δείξω τι φτιάξαμε και πώς το φτιάξαμε, να σας πω δύο λόγια για το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει. Λέγεται Flight and Connect Tourism. Τώρα, τι σχέση έχει η αερολέσχη με τον τουρισμό και την πτήση? Είναι αυτό το οποίο θέλαμε και ονειρευόμασταν να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε επάνω, ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ο τουρισμός, όσον αφορά τον αέρα, είναι ένα πεδίο το οποίο είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχει δηλαδή κατεύθυνση στον τουρισμό όσον αφορά τον αεραθλητισμό. Στην Ευρώπη βέβαια αυτό το πράγμα είναι κάτι πολύ ανεπτυγμένο, είναι κάτι που συντηρεί ολόκληρες περιοχές. Υπάρχουν αεροδρόμια, αεραθλητικά αεροδρόμια, τα οποία δέχονται τουρισμό και ελαφρά αεροπορία. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Στον τομέα της ανεμοπορίας τώρα υπάρχει η έννοια των ανεμοπορικών διακοπών, όπου ομάδες ολόκληρες αθλητών πηγαίνουν σε συγκεκριμένα θέρετρα τα οποία έχουν αεροδρόμια σαν τα δικά μας και κάνουν ανεμοπορία, όπως κάνουν ιστιοπλοεία, νοικιάζουν δηλαδή ένα ανεμόπερο και με αυτό κάνουν μεγάλες διαδρομές. Στην ουσία κάνουν ιστιοπλοεία στον αέρα, όπως γίνεται ιστιοπλοεία στη θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη πίτα τουριστική πάνω στον τομέα αυτό, η οποία είναι ανεκμετάλλευτη. Εμείς τη ζούμε γιατί έχουμε πάει σε τέτοια μέρη, έχουμε πετάξει σε αυτά τα μέρη. Έχουμε ένα μέρος επάνω, μια περιοχή η οποία είναι ένα, πώς να το πω, είναι χρυσός, τον οποίο δεν έχουμε ανακαλύψει. Λοιπόν, πρόσφατα, παράδειγμα, θέλω να σας πω την επίσκεψη που μας έκανε κλιμάκιο από την Ρώσικη Αθλητική Ομοσπονδία, ο πρόεδρος, με τον οποίο πετάξαμε, του επιδείξαμε το μέρος και ενδιαφέρθηκε η Ομοσπονδία και με γραπτό τρόπο να εκπαιδεύουμε ομάδες Ρώσων αεραθλητών στην ανεμοπορία για να παίρνουν ευρωπαϊκό πτυχίο. Η σχολή την οποία λειτουργούμε είναι σχολή ανεγνωρισμένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και χορηγεί πτυχίο πιλότου ανεμοπτέρων, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τους καινούριους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει βγάλει η EASA. Με αυτό το ανεμόπτερο μπορούν βέβαια οι έμπειροι να κάνουν τεράστιες αποστάσεις χωρίς μηχανή και είναι κάτι το οποίο θα φέρει πολλά κέρδη στην περιοχή μας. Επίσης αγοράσαμε και μια νέα μηχανή εκτόξευσης ανεμοπτέρων, όπου μπορούμε πλέον να εκτοξεύουμε ανεμόπτερα που φτάνουν τα 900.000 κιλά. Δεν υπάρχει πιο σύγχρονη μηχανή από αυτήν, είναι αυτόματη και ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Στήχησε 74.000, όπως και τα υπόλοιπα. Ήταν μια πρωτοβουλία, πρέπει να πούμε την αλήθεια,
πρωτοβουλία της αερολέσχης Μπίτολα, η οποία μας ήρθε και στην ουσία στην κυριολεξία μας άνοιξε τα μάτια πάνω στο θέμα και έτσι μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, ανάλογες δράσεις κάνει και εκείνος στο αεροδρόμιο τους. Η διαχειριστική αρχή είναι το JTS. Λοιπόν, η χρηματοδότηση η οποία έχει η Φύρο είναι 565.000, εμείς είμαστε στις 502.000. Αυτός είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ήταν 1.097.000. Είμαστε από τις, ίσως από τους λίγους λόγους ιδιώτες που πήραμε τόσα χρήματα από αυτό το πρόγραμμα, διότι ήταν πρωτότυπο, ήταν πώς το λένε, καινοτόμο και έτσι μας χρηματοδότησαν με το μέγιστο που θα μπορούσαν να μας χρηματοδοτήσουν. Εστιάστηκε σε 5 τομείς το πρόγραμμα, όπου περιελάμβανε συναντήσεις, κοινή στρατηγική επικοινωνίας μεταξύ των δύο αερολεσκών, κοινές δράσεις, κοινά προγράμματα, συντονισμό. Τους δώσαμε το know-how για την οργάνωση της σχολής τους, οργανώσαμε την εκπαίδευσή τους για να βγάζουν και εκείνοι αεραθλητές. Επίσης, περιελάμβανε το 3 κατασκευή μουσείου αεροσκαφών και αεραθλητικής ιστορίας. Θα σας δείξω παρακάτω τι κάναμε σε αυτό. Υποδομές, φτιάξαμε ένα υπόστεγο 40 επί 20 μέτρα, 800 τετραγωνικά μέτρα. Είναι ένα υπόστεγο που πλέον μας λύνει τις ανάγκες, μπορεί να στεγάσει μέσα τα πάντα. Στη συνέχεια αγοράστηκε από τη Γερμανία αυτό το ανεμόπτερο, το οποίο είναι μότο ανεμόπτερο, έχει μηχανή επάνω η οποία μπαίνει μέσα στην άτρακτο και βγαίνει όποτε θέλουμε, είναι 20 μέτρο και είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα. Διαθέτει 2 υπολογιστές, οι οποίοι είναι πανίσχυροι υπολογιστές, μπρος-πίσω. Να σκεφτείτε, μόνο αυτά τα όργανα τα 2 κοστίσανε 8.000 το ένα. Λοιπόν, έτσι. Αυτό εδώ είναι. Έτσι. Εδώ είναι, πήγαμε στην Γερμανία για να το παραλάβουμε, έπρεπε να πάμε, ήταν σημαντική μας υποχρέωση. Αυτή είναι η μηχανή εκτόξευσης που πήραμε. Είναι αυτόματη. Δεν έχει καμία σχέση με τις μέχρι τώρα μηχανές που χρησιμοποιούσαμε. Μπορεί να απογειώσει ό,τι πιο σύγχρονο και βαρύ υπάρχει. Δηλαδή, αν δέσει ένα αυτοκίνητο, το έχει απογειώσει. Έχει 380 άλογα και 420 κινητήρια. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι. 428 άλογα. Στήχησε 71.400. Έχουμε εδώ πέρα κοντά μας και προσώπους του Δήμου Έδεσας. Βέβαια θα ήθελα να είναι και από την Περιφερειακή Ενότητα. Θα πρέπει, είμαστε ιδιώτες, με την έννοια ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε, είμαστε ερασιτέχνες. Το κάνουμε γιατί το αγαπάμε πάρα πολύ και το κάνουμε με πολύ μεγάλο πάθος. Έπρεπε ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς αυτό το πάθος που έχουμε και την ψώρα, ας το πούμε, να την εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Γιατί δεν δουλεύουμε μόνο για να κάνουμε το χόμπι μας. Δουλεύουμε για να προσφέρουμε σε αυτή την πόλη. Το κάνουμε από πολύ μεγάλο μεράκι για όλη την περιοχή μας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 2 χρόνια τώρα που πολεμήσαμε για να φτιάξουμε και να πάρουμε αυτά που πήραμε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους γύρω-γύρω από εμάς μας βοήθησαν. Και να ευχηθώ τουλάχιστον οι προσπάθειές μας να μην πάνε χαμένες και να έχουμε την συμπαράσταση του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Το αεροπλάνο να βλέπω. Εδώ. Φτάνει, παγώσαμε. Έλα, ακόμα μία και τελειώσαμε.